Θα σας πω ένα μυστικό. Κάποτε πολύ παλιά, άνθρωποι από έναν μακρινό κόσμο βρέθηκαν σε αυτόν τον πλανήτη και αναγκάστηκαν να μένουν εδώ για διάφορους λόγους. Μετά γεννήθηκαν οι πρόγονοί μας, μετά εμείς. Μόνο αυτό έχει σημασία. Μας βασανίζουν ανόητα, ασήμαντα προβλήματα. Τζάμπα σπαταλάμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Από τη γέννησή μας, κοιτάμε κάτω, μόνο κάτω. Θυμάστε τι μας έλεγαν? Πρόσεχε που πατάς, πρόσεχε μην τζακιστείς. Πεθαίνουμε χωρίς να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και για ποιο λόγο βρεθήκαμε εδώ. Εν τω μεταξύ, κάπου βαθιά μέσα μας ζει μία και μοναδική σκέψη. Να φύγουμε ψηλά, σπίτι μας. Σε εκείνο το μακρινό κόσμο από όπου ήρθαμε και όπου ζουν οι ίδιοι με εμάς άνθρωποι. Μόνο που εκείνοι είναι σπίτι τους και είναι ευτυχισμένοι. Καμιά φορά μου φαίνεται ότι μας σκέφτονται και μας λυπούνται πολύ. Το νιώθετε? Για θυμηθείτε. Είχατε ποτέ την αίσθηση ότι κάποιος σας λυπάται και σας περιμένει? Γιατί όλοι οι ερωτευμένοι κοιτούν τα αστέρια? Γιατί τους τραβάει τόσο πολύ ο ουρανός? Και ανοίγεται μπροστά τους σαν πόρτα στον ατελείωτο γνωστό κόσμο? Γιατί από παιδιά πετάμε στα όνειρά μας και μετά όταν γερνάμε ονειρευόμαστε ότι πέφτουμε κάτω, πέφτουμε πολύ γρήγορα? Πόσο άσχημη είναι αυτή η αίσθηση. Αλλά μάλλον εσείς δεν το έχετε ονειρευτεί ακόμα. Γιατί στα όνειρά μας μιλάμε άγνωστες λέξεις? Γιατί βλέπουμε καθαρά απίστευτα τοπία και κτίρια? Γιατί μας είναι τόσο γνωστά, αν και δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ στο ξύπνιο? Γιατί και τα συναισθήματα ασυνήθιστα, δυνατά, καυτά, τα οποία ξεχνάμε την ημέρα. Σας έχει τύχει να αναγνωρίζετε ανθρώπους που δεν τους έχετε ξαναδεί ποτέ πριν? Από τη μυρωδιά, από μία μόνο κίνηση, σαν να τους ξέρατε πάντα. Και τα λόγια που δεν τα έχει προφέρει κανείς, αλλά που να απευθύνονται σε εσάς, σας καλούν, ζητούν βοήθεια, προειδοποιούν για κινδύνους. Δεκάδες, εκατοντάδες φωνές. Από πού? Είναι μέσα στο αίμα μας. Αν δεν υπήρχε αυτό, αν δεν υπήρχε, θα άξιζε να ζούμε τόσο σύντομη ζωή, σύντομη σαν μία στιγμή? Αλλά μέσα σε αυτή τη μικρή ζωή γεννιόμαστε και πεθαίνουμε δεκάδες φορές για πολλούς άλλους ανθρώπους. Τι είναι? Πείτε μου, λέτε να είναι φαντασίες, που όμως είναι μεγαλύτερες από μία ολόκληρη ζωή? Γιατί τις σκοτώνουμε, αφού ζουν μέσα μας για κάποιο λόγο?